Τα πλάνα της ΔΕΗ για μειώσεις στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών όχι απλά ισχύουν, αλλά και επιπλέον η έκπτωση θα είναι στο 15% και όχι στο 10%. Νομίζω ότι εφόσον το ανακοινώσανε αυτό, θα το πράξουν. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό αφορά όσους πληρώνουν και έχουν κάνει ολική εξόφληση του λογαριασμού τους μέσα στην ημερομηνία που αναγράφει η ημερομηνία λήξη. Αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές παίρνουν την πιο γλυκά εκδίκηση, έχοντας φορτώσει στην ΔΕΗ, δηλαδή στο κέντρο των Φωτόπουλων και των Ρίζων, ληξιπρόθεσμες οφειλές της τάξης των 3 δις. Αυτή λοιπόν είναι η πιο γλυκιά εκδίκηση στην κοινωνία. Εάν λοιπόν οι καταναλωτές, οι υπόλοιποι, παραδειγματιστούν από τους προηγούμενους και κανένα μας δεν πληρώσει τη ΔΕΗ, μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει επανάσταση. Με μόνο μία κίνηση, αφήνοντας απλήρωτη τη ΔΕΗ. Το θετικό είναι ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνει και τους πελάτες που έχουν κάνει διακανονισμούς. Έτσι, δηλαδή σημαίνει ότι και αυτοί που έχουν κάνει τον διακανονισμό, εφόσον είναι εντάξει ως προς τις υποχρεώσεις και πληρώνουν τον τρέχον λογαριασμό, θα έχουν αυτή την έκπτωση. Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, στην Επιτροπή της Βουλής, οι υπηρεσίες της επιχείρησης ηλεκτρικού έχουν ετοιμάσει σχέδιο για εκπτώσεις στους λογαριασμούς ιδιωτών και επιχειρηματιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση θα είναι της τάξης του 15% και θα αφορά όσους πελάτες είναι συνεπείς. Χαζομάρα, γιατί κανένας δεν έχει να πληρώσει την ώρα του. Είναι σκέτη κοροϊδία. Και θεωρώ ότι είναι ένα θετικό όπως ακούγεται. Ναι. Τώρα αν ο κόσμος θα μπορεί να καταβάλει και να πληρώνει τους λογαριασμούς του τρέχοντες συν τις δόσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, το έχουμε κουβεντιάσει, αφορά κάτι άλλο. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να το πληρώσει εμπροθέσμως. Κατά 99% ακριβώς. Η έκπτωση αυτή θα αφορά και όσους έχουν προβεί σε διακανονισμό υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς τόσο στους τρέχοντες λογαριασμούς όσο και στην καταβολή των δόσεων.